Κυρία Καλλιόπη, καλησπέρα. Μου λέτε για το δικαστήριο της Siemens, δεν θα πείτε τίποτα. Τι να πούμε, εδώ ακούσαμε τον εισαγγελέα εφετών χθες, κύριε Καρακατσούλη. Ακούσαμε τον εισαγγελέα εφετών να λέει ότι παραγράφονται αδικήματα. Τι να σας πω τώρα εγώ. Παραγράφονται αδικήματα για τη Siemens, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το λέω εγώ. Το λέει ο εισαγγελέας εφετών. Και ότι πρέπει τα πράγματα να βιαστούν, διότι ήδη λέει έχουν αρχίσει και παραγράφονται αδικήματα για τα κακουργήματα της Siemens. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε, κύριε Καλογερνέ, το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News, που θα βρείτε, φίλες και φίλοι, το πρωί στα περίπτερα. Κούρεμα των καταθέσεων διέταξαν οι Γερμανοί. Πτωχεύει την Ιταλία η Μέρκελ. Βουλιάζουν οι τράπεζες, γράφει η Κόντρα News. Τρέχουν όλοι οι Ιταλοί και σηκώνουν τις καταθέσεις τους. Φόβοι ότι η κρίση θα μεταδοθεί γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Οι εκβιαστικές πρακτικές της Μέρκελ γκρεμίζουν το τραπεζικό σύστημα και στην Ιταλία, οδηγώντας ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία στο χάος και την αβεβαιότητα. Η αιμονή της Γερμανίδας Καγκελαρίου για κούρεμα όλων των καταθέσεων στην Ιταλία, αντί για κρατική ενίσχυση των τραπεζών, έχει προκαλέσει κατάρρευση του Ιταλικού τραπεζικού συστήματος, με τους καταθέτες να τρέχουν και να αποσύρουν τεράστια ποσά, ενώ οι μετοχές τους να βουλιάζουν στο χρηματιστήριο. Αποτέλεσμα των ολέθριων πρακτικών της Μέρκελ είναι να ανέβει το ποσό που χρειάζονται οι Ιταλικές τράπεζες για άμεση ανακεφαλοποίηση από τα 40 δις ευρώ στα 140 δις, στα 100 δις ευρώ, ενώ παράλληλα η κρίση μεταδίδεται σε όλο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και τις θυγατρικές των τραπεζών στις Βαλκανικές χώρες. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ θα δείτε το πρωί με την Κόντρα News, φίλες και φίλοι, για την τραπεζική Ιταλική κρίση. 104 καυτά ονόματα στη λίστα των αρχών για το νέο παραδικαστικό. Ποιοι παραπέμπονται σε δίκη. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες της οικονομίας, λέει ο Μιχάλης Σάλλας της Τραπέζης Πειραιός. Έρχεται νέα χαλάρωση των capital controls, λέει ο Στουρνάρας. Στα τέλη του 2016 το βλέπει ο οίκος αξιολόγησης Fitch. 244.714 λουκέτα και 842.670 χαμένες θέσεις εργασίας από το 2008 έως σήμερα. Έρχεται πιλωτικά το ηλεκτρονικό εισιτήριο συγκοινωνίας. Φωτογραφία με το έξυπνο ποδήλατο που χάρισε ο Κινέζος πρωθυπουργός στον Αλέξη. Το άρθρο στην Κόντρα News στην πρώτη σελίδα έχει τίτλο «Θεός χωρέστη». Υπήρξε σκληρή και ανόητη κυρία, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο και αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλες και φίλοι, να το διαβάσετε το πρωί με την Κόντρα News. Πάμε στον κύριο Καρακατσούλη για να ακούσουμε το δικό σας σχόλιο, κύριε Καρακατσούλη. Κοιτάξτε. Για Γκαλμπρέιθ, Βαρουφάκη, επιστροφή στη δραχμή κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Ότι υπάρχουν ευθύνες είναι ένα πράγμα το οποίο δεν συζητείτε. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί εκείνη την περίοδο υπήρχαν όντως πληροφορίες ότι γίνονταν διάφορα πράγματα. Είχαμε πληροφορίες ότι υπήρχε ομάδα η οποία συζητούσε για τη δραχμή. Μπορεί λοιπόν αυτά σε επίπεδο συζητήσεων ή εν πάση περιπτώσει επεξεργασιών που μπορεί να κάνει ένα κόμμα είναι θεμητό και νόμο. Όταν όμως αυτό τα κάνει μέσα σε ένα υπουργείο, ένας υπουργός, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι απλώς ένα σχέδιο που εγώ ζήτησα από κάποιον να μου κάνει για να σκεφτεί ένα ενδεχόμενο. Εδώ μιλάμε ότι κατά τη διάρκεια άσκησης εξουσίας γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι συμβατά με την εντολή την οποία έχει κυβέρνηση. Δεν είχε καμία εντολή ούτε ο κύριος Τσίπρας, πολλό δε μάλλον ο κύριος Βαρουφάκης, να επεξεργάζεται σχέδια ή για να γυρίσουμε στη δραχμή, για τα IOUs ή για διάφορα τέτοια πράγματα. Όπως βεβαίως δεν θα είχε και κανένα δικαίωμα, έτσι, να ρισκάρει τη θέση της χώρας και τα συναφή πράγματα τα οποία είπαν και οι προηγούμενοι. Εκείνο το οποίο όμως είναι η ουσία του πράγματος είναι ότι πρώτον, αυτή τη στιγμή δεν δίδεται, εμείς ζητάμε να μας δοθεί το πλάνο αυτό, να δούμε τι είναι. Ένα, και εσείς συμφωνείτε με την εξεταστική, από ό,τι κατάλαβα. Τουλάχιστον υπό την έννοια, όχι να διερευνήσω τώρα τις προσωπικές ευθύνες. Βεβαίως, αν υπάρχουν προσωπικές ευθύνες. Πάντως, τα περισσότερα που προτείνει ο Μητσοτάκης στο ποτάμι συμφωνεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν έχει δηλαδή, υπάρχει το φλερτ, γίνεται. Κύριε Λιάτσο, το θέμα είναι. Εναγκαλισμό γίνεται. Δηλαδή, όσο πάτε, το κλιμακώνεται το πολιτικό φλερτ, α πούμε. Κοιτάξτε, όλα αυτά δεν μπορούν. Γελάει, κύριο Σταμάτη, γελάει. Δεν μπορούν να συγκαλύψουν τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση. Εγώ ενθυμούμαι, κύριε Λιάτσο, εφόσον να το κάνω και πιο προσωπικό, ναι, ότι είμαστε εντός αιθούσης Βουλής και λέμε ότι έχουμε πληροφορία ότι γίνεται συζήτηση αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχει ομάδα που συζητάει για δραχμή και σηκώνεται υπουργός και λέει να έρθει τώρα ο εισαγγελέας γιατί γίνεται διάδοση ψευδών ειδήσεων. Δηλαδή θέλω να πω ότι τις ευθύνες τους πότε θα τις αναλάβουν, και οι ευθύνες είναι πολιτικές ευθύνες. Δεν υπάρχει αμβολία και εάν, εν πάση περιπτώσει, δεν αρκούν αυτά τα οποία λέμε εμείς, παραπέμπω στον κύριο Ρέκλινγκ που είπατε εσείς. Πόσο είπε ο κύριος Ρέκλινγκ προχθές ότι ήταν το κόστος της διαπραγμάτευσης, όχι του δανείου, είπε ότι το υπολογίζω 100 δισεκατομμύρια. Δεν μιλάει κανένας.
κόστισε όντως αυτή η αποτυχημένη διαπραγμάτευση μέχρι να καταλήξουμε στο σχέδιο. Αυτό είπε ο κύριος Ρέκλινγκ. 100 δις. Αυτά τα 100 δις λοιπόν μπορείτε να μου πείτε ποιος τα υπομίζεται. Μάλιστα. Διότι εν πάση περιπτώσει. Βέβαια είπε και το άλλο, το οποίο είναι καλό νέο. Μας λέει ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να επιστρέψει, κύριε Καρακατσούλη, στις αγορές το 2017, λέει ο κύριος Ρέκλινγκ. Ναι, βεβαίως. Αν πιάσει τους στόχους του προγράμματος. Δεν είναι μια καλή εξέλιξη αυτή. Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτό εννοεί όμως ότι θα πιάσει προφανώς στους στόχους του πρόγραμμα. Ναι, άμα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Έτσι, γιατί πιστεύετε εσείς ότι θα γίνει καμιά παρέκκληση από το πρόγραμμα? Εγώ τώρα πιστεύω ότι πριν από το πρόγραμμα. Μα έχει υπογράψει μνημονιάρα, λένε όλοι. Μνημονιάρα. Και ο κύριος Τσίπρας έχει πει, έτσι λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέει μνημόνιο, λέει μνημονιάρα υπογράψανε. Μνημονιάρα. Έτσι λένε. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, πριν πάντως να πιάσει στους στόχους και πριν βγει στις αγορές, υπάρχει και ένας κόφτης, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και πρέπει να δούμε και πρέπει να μας πει η κυβέρνηση ποιο είναι το σχέδιό της. Θα ενεργοποιηθεί αυτό το πράγμα. Ακούσαμε σήμερα τον Κούλιο Χουλιαράκη που λέει ότι όλα πάνε καλά, πάνε περίφημα, αλλά εν πάση περιπτώσει 60-70% των δαπανών που θα περικοπούν είναι δαπάνες που έχουν να κάνουν με μισθούς και τάξεις. Με μισθωτούς δηλαδή και με συνταξιούχους. Αυτά να μας πει η κυβέρνηση. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί αυτά είναι τα πολύ σημαντικά. Οι μισθοί, οι συντάξεις, η καθημερινότητά μας. Αν έχουμε κανένα ευρώ στην τσέπη μετά τις 15 του μηνός, να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, να πάμε στο φούρνο, να πάμε στο μπακάλι και στο μανάβικο. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπουλούκο? Τι λέτε? Τελικά αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι, είχε ή δεν είχε εναλλακτικό σχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ? Αν δεν είχε, τότε εξαπάτησε το λαό που του υποσχόταν ότι μπορεί και να του δώσει μια διέξοδο. Ελάχιστο αν πάλι είχε, ναι, δείχνει πόσο αν πάλι δεν είχε, λειτουργήσε ανεύθυνα, χρεώνοντας τη χώρα και τον ελληνικό λαό 100 δις. Καλά, πιστεύετε ότι αν ο κύριος Τσίπρας ήθελε να μας βγάλει από το ευρώ και να γυρίσουμε, δεν θα το είχε κάνει? Όχι, εγώ άλλο λέω. Εγώ λέω δηλαδή, το εξής. Ακούγεται λίγο και ξεκινάω κουφό, από την παραδοχή που έκανε ο ή θα προσπαθούσε να μας βγάλει. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βαξεβανάκης, έκανε μια παραδοχή. Ναι. Στην οποία εγώ θα συμφωνήσω. Ποια είναι αυτή? Ότι κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να έχει εναλλακτικά σενάρια ανάλογα με την περίσταση. Σωστό. Και ναι, ανάλογα με τις συνθήκες τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση είχε το εναλλακτικό σενάριο. Αν το είχε, τότε όφειλε να διαπραγματευτεί και να συνεχίσει να διαπραγματεύεται μέχρι τελευταία στιγμή και όχι να μετατρέψει το όχι σε ναι και όλα αυτά τα κωμικοτραγικά που ζήσαμε. Αν πάλι δεν το είχε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανεύθυνη σε σχέση με τα 100 δις που χρέωσε τον ελληνικό λαό όσον αφορά αυτή την επικοινωνιακή διαπραγμάτευση και αυτή την διαπόμπευση τελικά της χώρας στο εξωτερικό. Δηλαδή, Γιώργο, με συγχωρείς τώρα, δηλαδή αποκλείεται να είχε εκπονήσει ή να ελέγξει ένα ήδη εκπονηθέν plan B με τις συνέπειες μιας εξόδου από τη δραχμή και να είδε πως δεν τον παίρνει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό δηλαδή. Τότε είχε, γιατί δεν ολοκλήρωσε τη διαπραγμάτευση? Τότε γιατί συνέχιζε αυτή την επικοινωνιακή πολιτική τη στιγμή που δεν το είχε? Την έχω ακούσει αυτή την κατηγορία. Σκέψου λοιπόν τον κύριο Τσίπρα να αφήνει και τον κύριο Βαρουφάκη και όλους. Και Φεβρουάριο, βέβαια επιλογή του Τσίπρα δεν είναι ο Βαρουφάκης. Κάνει, δηλαδή ποιος διαπραγματευότανε? Εκείνη λοιπόν να κάνει μία το Φεβρουάριο αντί για τη δημιουργική ασάφεια του πολυπράγματος κυρίου Βαρουφάκη, να πήγαινε σε μία συμφωνία συνέχιση του μνημονίου. Σκέψου τον καγχασμό που θα ξεσηκωνότανε όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τον ίδιο το λαό. Άρα το πολιτικό κόστος λειτουργήσε. Άρα στην πολιτική, για να είμαστε και κοινικοί, αυτό είναι. Υπάρχει το κόστος της οικονομίας και υπάρχει το κόστος της πολιτικής. Στην πολιτική το κόστος της πολιτικής είναι πρώτο. Το πόσο στήξε τώρα είναι αστεία πράγματα, δεν ξέρω αν στήξε 10 ή 1-3. Αλλά θα άντεχε η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση αντιμνημονιακή? Λες με τι εντολή είχε έρθει? Είχε έρθει τυπικά, δεν το πιστεύω, αλλά τυπικά είχε έρθει με αντιμνημονιακή εντολή. Αλέξανδρε, τα είπες όλα. Εάν δεν είχε εξαντλήσει όλα, κακώς λοιπόν δεν παραιτήθηκαν, κακώς λοιπόν συνέχισαν να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν είχε δώσει στον κόσμο... Αυτοί που είχαν έρθει ως τιμητές... Μην κοκορομαχούμε, άλλο λέω, άλλο λέω. Αλέξανδρε, λέω λοιπόν εγώ με πολιτική λογική. Αν η κυβέρνηση Τσίπρα είχε μέσα στο τρίμηνο συμβιβαστεί με τον κύριο Σόιμπλε, θα τον έπαιρνε και η κοινή γνώμη με τις πέτρες. Έπρεπε να δώσει τη μάχη μέχρι τέλους. Εγώ πιστεύω, άλλοι δεν το πιστεύουν, οπότε να μας ότι την έδωσε με ειλικρίνεια. Έσπασε τα μούτρα του. Αυτό από μόνο του δεν συνιστά ευθύνη?
Έτσι δεν αυτό δεν κόστος, θα πρέπει να έχει κυρώσεις. Όχι, προσπάθησε, από μόνο του. Προσπάθησε σε σχέση να με το πολιτικό κόστος, προσπάθησε, επιβάρυνε με όλο αυτό το οικονομικό κόστος στον ελληνικό λαό. Όταν λέμε πολιτικό κόστος, δεν λέμε καμιά καταραμένη έννοια. Την εντολή του λαού εννοώ πολιτικό κόστος. Είχε πάρει εντολή να σπάσει τα μνημόνια. Ωραία, και τι έκανε. Ούτε τα μνημόνια έσπασε και μας υπερχρέωσε. Και λοιπόν τι έγινε. Και λοιπόν να τα πούμε σε αυτόν τον Έλληνα πολίτη που στις 15 του μήνα δεν θα έχει ένα ευρώ για να πάει στο σούπερ μάρκετ. Αυτά να τα πούμε και από το Σεπτέμβριο. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, την οποία και εσύ εκπροσωπείς, φαντάζομαι. Όχι, δεν εκπροσωπώ εγώ την Νέα Δημοκρατία. Εγώ εκπροσωπώ τον Έλληνα πολίτη που αυτή τη στιγμή βλέπει καθημερινά να πτωχεύει τόσο η χώρα όσο και ο ίδιος. Εγώ σου λέω ότι μιλάς για μια περίοδο. Ότι πτωχεύουμε μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που το μόνο που μας λέει και είναι τουλάχιστον στενόχωρο και απεσιόδοξο ότι πρέπει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αλλιώς έχουμε οικονομική καταστροφή. Εγώ σου λέω αυτή ότι η δεσμή της εξάρτησης είναι που πραγματικά και με στενοχωρούν και με απογοητεύουν σε σχέση με το οικοδόμημα της Ευρώπης, σε σχέση με όλα αυτά που έκανε, θεωρούσα λοιπόν, ότι έπρεπε να πρεσβεύει. Ό,τι και αν έκανε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας εκείνον το πρώτο εξάμηνο, εφτάμηνο, μεσολάβησαν πριν από τις εκλογές ή ας πούμε Κολοτούμπα, η υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, η απόσχηση από το ΣΥΡΙΖΑ όλων των πάλαιων ημερολογητών με ένα τρίτο μνημόνιο που είχε τη δική του υπογραφή και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχει σημασία, είχε τη δική του υπογραφή με τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ πλέον, τη ρίζα του ΣΥΡΙΖΑ του αριστερού να έχει φύγει, εμφανίστηκε στον ελληνικό λαό και κέρδισε πάλι την νίκη. Κρίνεται τον από εδώ και πέρα. Δεν είχε υποσχεθεί ότι θα σκίσει τα μνημόνια το Σεπτέμβριο. Ένα μνημόνιο έχει υπογράψει. Ότι έφερε ένα λοιπόν πρόγραμμα το οποίο δεν θα βγει, θα επέλθει θα ο κόφτης και έτσι απλά θα επέρεται ότι δεν το πέρασε από τη Βουλή τις περικοπές των συντάξεων και των μισθών, αλλά επήλθε ο κόφτης. Αυτό είναι η κοροϊδία. Μιλάς τώρα για το τι θα γίνει σε δύο μήνες. Μα είναι αναπόφευκτο. Είναι νοματολιακά αναπόφευκτο. Και κρίνε μετά. Από πού θα τα πάρει αυτά τα χρήματα. Για τον κόφτη που θα επέλθει. Άσε να επέλθει και κρίνε τον τώρα. Έχει δίκιο ο κύριος. Κάθε μέρα ακούω και τα οικονομικά μεγέθη ότι δεν είναι καθόλου καταστροφολογία. Υπάρχουν οικονομικά μεγέθη και βλέπουμε ότι έχουν εξαντληθεί οι Έλληνες πολίτες, έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητές τους. Αλήθεια. Και ακόμη χειρότερα δεν υπάρχει καμία δημιουργική προσπάθεια που να υποβοηθά την όποια ανάταξη. Βλέπεις εσύ καμία δημιουργική προσπάθεια όχι μόνο από οποιαδήποτε πολιτική δύναμη σε αυτόν τον τόπο, αλλά από οποιαδήποτε κοινωνική δύναμη? Εγώ βλέπω ένα πολιτικό σκηνικό παρετημένο, αμήχανο, ανειδίκευτο και μια κοινωνία προδομένη και, η και παρετημένη κοινωνία. Από πού θα προθέσει. Ναι, γιατί από κανονικά με όλα αυτά που συμβαίνουν ναι, έπρεπε όλοι να έχουν εξαιρετικό. Μάλιστα. Ακριβώς. Αλλά αυτή η κοινωνία είναι αυτή η παρετημένη, κοινωνία παραδομένη και δεν ξέρουν και δεν, και δεν ελπίζουν τίποτα. Θα φωνάζουμε και δύο. Μαζεύουμε ψήφους. Οι εκλογές αργούν. Θα φωνάζουμε και δύο. Λέω λοιπόν ότι αυτή η κοινωνία περιμένει τα πάντα από το Θεό ή από το κράτος. Ούτε ο Θεός, ούτε το κράτος έχει να της δώσει τίποτα. Και το πολιτικό σύστημα είναι προφανές ότι δεν έχει να προτείνει τίποτα. Μιλάμε για ανάπτυξη και άλλες μπαρούφες. Εγώ μία κουβέντα θέλω να ακούσω. Πού είναι εκείνο το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου, περί του οποίου και πρώτων εκλογών του Ιανουαρίου και μετά των εκλογών του Σεπτεμβρίου πύρβαζε ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό θέλω να δω και αυτό να κρίνω. Με αυτή τη φορολόγηση και αυτό το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα που λειτουργεί ως διπλή φορολόγηση, θέλουμε και οικονομικό μοντέλο που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τι λέτε, κύριε Παξαμανάκη, είναι πολύ ωραίο το ερώτημα του Αλεξανδρού. Καταρχήν, κύριε Λιάτσο, ότι ορισμένοι από τους συνομιλητές αδυνατούν να καταλάβουν τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Και γι' αυτό... Αφήστε τα τριπλά, είναι ωραία τα τριπλά. Αφήστε και τον κύριο Μπουλούκα να το βλέπουμε. Παρακαλώ. Και μου έκανε εντύπωση η συμπεριφορά του κυρίου Μπουλούκα, ο οποίος υποτίθεται. Κατάλαβα, θα πείτε κάτι γι' αυτό τον θέλω. Συμπεριφορικό φορέα, αλλά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, έρχονται καταιγιστικά. Ευχαριστούμε μα γιατί πάρα σας πολύ. Σας κάνει εντύπωση, δηλαδή. Η κοινή λογική σας κάνει εντύπωση. Η κοινή λογική είναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει κομματική ταμπέλα και να επικαλείστε αυτή και όχι την κοινή λογική. Επιτρέψτε όμως να πω και εγώ δύο κουβέντες. Σε σχέση με τις κουβέντες, γιατί ξεκινάτε ότι υπάρχει. Κύριε Μπουλούκο, αφήστε το να πείτε την άποψή του. Ξεκινάει ότι υπάρχει κάποια ιστεροβουλία και ότι εκπροσωπείτε μια άλλη λογική. Εγώ είπα μια συγκεκριμένη σκέψη. Γιατί δεν αναφέρεστε σε αυτή με επιχειρήματα, αλλά αναφέρεστε αν προέρχεται από τον έναν φορέα ή από τον άλλον.
Πείτε, κύριε Παξεπανάκη. Σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση, λοιπόν, αρκετοί από τους συνομιλητές μας, και είναι κατανοητό αυτό, αδυνατούν να εννοήσουν αυτή την έννοια, διότι στο παρελθόν, επί μια πενταετία, δεν χρησιμοποίησαν καθόλου αυτό το άθλημα και τους φαίνεται παράξενο που μια κυβέρνηση προσπάθησε, εξάντλησε όλα τα περιθώρια, έφτασε μέχρι και τα όρια της σύγκρουσης για να υπερασπιστεί την εντολή του ελληνικού λαού. Είναι αλήθεια ότι δεν τα καταφέραμε. Χάσαμε τη μάχη. Αλλά είμαστε περήφανοι που προσπαθήσαμε. Και ότι δεν το καταλαβαίνουν αυτό αυτοί που δεν έχουν την επίγνωση του όρου διαπραγμάτευσης, για μας είναι απολύτως κατανοητό. Αλλά αυτό δεν μας κάνει να αλλάξουμε την άποψή μας. Όμως εδώ υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά. Αυτή η κυβέρνηση, μετά την υποχώρησή της, μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Τρίτου Μνημονίου, είχε το θάρρος και την τόλμη να θέσει αυτή την εξέλιξη, την δυσμενή, στην κρίση του ελληνικού λαού. Κάτι που δεν έκανε ούτε ο Παπανδρέου μετά την υπογραφή του Πρώτου Μνημονίου, που κέρδισε με τα λεφτά υπάρχουν, ούτε ο Σαμαράς μετά την υπογραφή του Δεύτερου Μνημονίου, που κέρδισε με τα ζάπια. Εμείς μετά την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου πήγαμε στον ελληνικό λαό, μπροστά με τη συμφωνία υπογεγραμμένη, και ζητήσαμε την έγκρισή του. Αυτό καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε την τόλμη και το θάρρος να το κάνει. Και ο ελληνικός λαός έδωσε την απάντησή του. Μάλιστα. Επομένως, οι κατηγορίες τώρα για δικαστήρια και. Επιτρέψτε μου να πω, είναι τρίχες κατσαρές. Μήπως θα πρέπει τα βρετανικά δικαστήρια να δικάσουν για το βρετανικό λαό που αποφάσισε την έξοδο? Είναι τρίχες κατσαρές αυτά που λέει η κυρία Γεννηματά, δηλαδή λέτε τώρα? Λέω τα περί δικαστικών εξελίξεων. Αυτό λέει η πρόεδρος του Πασόκ, αυτό λέει. Εγώ λέω ότι ας πούμε ότι είχε. Λέει τρίχες, δηλαδή κατσαρές, η κυρία Γεννηματά. Συνήθως. Συνήθως λέει. Το να έχει κανείς πλάνο εξόδου από τον ευρώ. Σαν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Δεν ξέρω αν υπήρχε τέτοιο. Μπορεί να υπήρχε, μπορεί να μην υπήρχε. Αν υπήρχε. Κατά τη γνώμη σας έπρεπε να υπήρχε, κύριε Παξεβανάκη, έπρεπε να υπήρχε. Φυσικά έπρεπε να υπήρχε. Κύριε Αθανάση Εγούλα. Στη ζωή δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Κύριε Αθανάση Εγούλα, καλησπέρα. Λέτε στο email που στείλατε, φωνάζουν για τον Βαρουφάκη, αλλά δεν κοιτάνε με τα χάλια τους που μας έφεραν σήμερα. Τι να θυμηθώ, τον Γιώργο από το Καστελόριζο, τον Βενιζέλο με το κούρημα των ομολόγων, των ταμείων και των Ελλήνων πολιτών που τις εξαφάνισαν, τις αποταμιεύσεις σε κρατικά ομόλογα, τον Στουρνάρα που αθώωσε τους τραπεζίτες. Όσο για τον εκλογικό νόμο, τώρα θα έρθουμε στον εκλογικό νόμο. Διότι σήμερα έχουμε την τύχη να είναι ο κύριος Σταμάτης εδώ, τον οποίο τον άκουσα το πρωί στο Real FM, στον κύριο Χατζηνικολάου, βάζει θέμα αντισταγματικότητας της πρότασης για τον. Τα λέω καλά, για τον εκλογικό, να μας τα εξηγήσετε τι εννοείται, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω. Αλές. Τον Στουρνάρα λέει ο κύριος Γούλας που αθώωσε τους τραπεζίτες. Όσο για τον εκλογικό νόμο μας λέτε, ο Θοδωράκης δεν είναι αυτός μαζί με τη Γεννηματά που μας λένε για κυβερνήσεις συνεργασίας εθνικής πορείας. Τώρα γιατί θέλουν μόνο κομματικές κυβερνήσεις? Μήπως έχουν πάθει Αλτσχάιμερ? Δηλαδή, αν μας πετούσαν έξω από την Ευρωζώνη, εμείς δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης με εθνικό νόμισμα? Μας λέει ο κύριος Θανάσης Γούλας από τη Ρόδο. Επειδή δεν θέλω να διακόψω τη συζήτηση, είμαστε 5 λεπτά πριν από τη μία. Διαφημίσεις τώρα και μπαίνουμε στην κουβέντα και για τον εκλογικό νόμο και για τα υπόλοιπα θέματα. Και ο κύριος Στουρνάρας, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν τον πιστεύετε ή αν δεν τον πιστεύετε, λέει ότι έρχεται χαλάρωση στα capital controls. Αντιφατικά τα πράγματα με τις δηλώσεις με τα capital controls. Μας έχουν μπερδέψει από την κυρία Κατσέλη. Τώρα θα πάμε. Από την κυρία Κατσέλη και τον κύριο Τσακαλώτο και διάφορους από το. Ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Κανονικά πρέπει να έχουμε βγει. Κύριε Οικονόμη, τον περασμένο μήνα. Πόσες έχουν επιβεβαιωθεί από όλες αυτές τις δηλώσεις? Καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί. Τότε μην τις αναφέρετε καθόλου. Να, μα τι να πω, αφού παίρνω 200 μηνύματα την ημέρα και με ρωτάνε μικροεπιχειρηματίες, μεσαίοι επιχειρηματίες, νοικοκυριά. Τι θα γίνει με τα capital controls, τι να τους πούμε? Οι δηλώσεις των επισήμων είναι απαράδεκτες. Αυτό να τους πείτε. Είναι απαράδεκτες. Βεβαίως. Πρώτα υπάρχει κρίση στην Ιταλία. Γιατί τα λένε? Γιατί τα τώρα, λένε. Τώρα θα έλεγα μια παροιμία. Πείτε τη, γιατί για μια γυραιά κυρία η οποία δεν σκόβεται το χούι. Τι να σας πω, αφού μιλάνε, κάνουν τίποτα άλλο. Καλά, να είναι άλλος υπουργός οικονομικών. Έχουν παρετηθεί τη σκέψη. Είναι αδική άλλη η κυρία Κατσέλη την τράπεζα. Έχουν παρετηθεί τη σκέψη και μιλούν αλήθεια. Την εθνική τράπεζα και να λένε τέτοια πράγματα. Λυπάμαι που το λέω, είναι και φίλοι μου προσωπικοί. Και εμένα την συμπαθώ πάρα πολύ και την εκτιμώ πάρα πολύ. Έχουν παρετηθεί από το να σκέπτονται και μιλάνε αλήθεια. Τι κάνουν, πώ σκέφτονται? Μιλάνε, συνέπεια, δεν καθόλου. Μόνο μιλάνε. Μόνο μιλάνε. Δεν σκέφτονται. Ξέρουν ποια είναι η συνέπεια. Αυτό που λέει ο κύριος Στουρνάρας, ότι έρχεται χαλάρος, κύριε Οικονόμου. Το ρωτώ λοιπόν το φίλο μου. Τι σημαίνει αυτό? Το φίλο, κύριε Στουρνάρας. Καλά, κύριε φίλος μου, εμένα δεν είναι. Τις επιπτώσεις, εμένα είναι. Τι το εννοώ? Τις επιπτώσεις της κρίσης της τραπεζικής στην Ιταλία, τις έχει μετρήσει? Ξέρω, απλή ερώτηση. Τι να σας πω, τραπεζίτης. Είστε δημοσιογράφος, τι μια ερώτηση τέτοια. Να μας πείτε τις μέτρες. Και παρόλα αυτά θα γίνει χαλάρος. Δεν χαλάρος. Εδώ άλλα διαβάζουμε στις δηλώσεις. Δεν έχει κάνει την παραμικρή δήλωση για αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία. Έχετε δίκιο. Δεν έχει κάνει ο κύριος Στουρνάρας την παραμικρή δήλωση για αυτό που γίνεται στην Ιταλία. Καμία δήλωση δεν έχει κάνει. Όπως πολλοί δεν έχουν κάνει δήλωση, φίλες και φίλοι, από το πολιτικό σύστημα, είναι πολύ σωστή η επισήμανση του κύριου Οικονόμου. Ναι. Δεν βγαίνουν να μιλήσουν
για την κρίση στην Ιταλία και τι μπορεί να σημαίνει αυτό 15 μέτρες μετά το δημοψήφισμα στη Βρετανία, που σκάνει οι τράπεζες η μία μετά την άλλη στην Ιταλία, κανείς δεν βγαίνει να μιλήσει. Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Οικονόμου. Διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Και σε δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.